Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Χάτζη Θεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Χάτζη Θεοδοσίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους θεατές μας. Λοιπόν, καλή εβδομάδα καταρχάς. Όπου και αν βρίσκεστε, να μας πάει καλά και υγεία να έχουμε. Τι γίνεται τώρα στον χώρο της αγοράς, όχι μόνο στην εστίαση, θα πάμε και στην εστίαση, θα έχουμε και τον κύριο Χότζογλου σε λίγο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και στον Τουρισμό. Η αγορά κυλάει, κάνει τζίρο, τζιράρι, κύριε πρόεδρε? Κοίταξε, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι πριν. Θα έλεγα το τελευταίο διάστημα έχουμε και μια μεγάλη αύξηση του τουρισμού, που ο οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Όχι βέβαια στα επίπεδα του 19. Αν είναι γεγονός ότι ο τουρισμός πάει καλά, παρά τα μπρος πίσω, μία με την Μύκονο, μία ότι να χτυπώ κάρδια τι θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται και το επόμενο, έτσι. Ενώ με την Είμαστε πανδημία. Στο 50%, 55 του 2019. Άρα είναι καλό σημάδι ότι είναι καλύτερα από πέρυσι, από το 2020. Καλά, είναι σίγουρα καλύτερα από πέρυσι, είναι σίγουρα, με τον έλεγχο ξενοδόχη. Αυτό από πού προκύπτει ότι είμαστε στο 55%, εννοείται για αυτές τις μέρες ή εννοείται για το πρώτο εξάμηνο, εφτάμηνο? Εννοώ αυτές τις μέρες. Αυτές τις μέρες, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε καλύτερα, είμαστε αυτές τις μέρες. Γιατί αν έχουμε χάσει τους υπόλοιπους 6 μήνες, τους προηγούμενους, είμαστε πολύ χειρότερα. Απλώς στους προηγούμενους 6 μήνες σε σχέση με πέρυσι, σας διακόπτω εγώ, ήταν πολύ κάτω. Παρέλει. Περιμένουμε παράσταση, έλεγα, της τουριστικής περίοδου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και ευελπιστούμε, για να το βάλω σωστά, ότι θα πάμε στο 55% του τζίρου του 2019. Το οποίο είναι αξιοσημείωτο, άμα επιτευχθεί αυτό τώρα, ό,τι και να λέμε, έτσι. Ασφαλώς. Κοιτάξτε, αυτό θα σημαίνει ότι κάποιες επιχειρήσεις θα τα καταφέρουν να σωθούν. Γιατί ξέρετε, θα το ξαναπώ πάλι. Να το πείτε, το Σεπτέμβριο είναι τα δύσκολα. Επιχειρήσεις όταν έρθουν τα χρέη είναι πρώτων πυλών. Και περιμένουμε αυτό το τζίρο κάποιες να σωθούν. Γιατί και στο θέμα του λιανικού εμπορίου, λέω ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν τρομερά προβλήματα, δεν είχαν κεφάλαια για να αγοράσουν τα εμπορεύματα για το καλοκαίρι. Ο ανταγωνισμός που σε αυτές είναι πολύ μεγάλος. Ένας μεγάλος κόσμος έχει μάθει να ψωνίζει από τα site. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω. Λέω απλά τα πράγματα είναι καλύτερα. Πρόεδρε, αν μιλάμε από δύο μήνες. Πιάσουμε 55% του 19, δεν θα είναι απλώς πολύ καλά. Θα είναι πάρτι. Θα είναι πάρτι. Το ερώτημα είναι το εξής. Μιλούσαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό για 50% η κυβέρνηση. Μετά το κατέβασε στο 40% και φορείς του τουρισμού, μεταξύ των οποίων και ο ΣΕΤΕ, μιλάει για κάτω από το 40%. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το 55% στη χρονιά. Θα είναι πάρτι. Δεν το συζητάμε. Επιτρέψτε, αυτή τη στιγμή είμαστε αυτό που λέτε στο 40. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα και ευελπιστούμε ότι η περίοδος που θα παραταθεί, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να φτάσουμε, και δεν σημαίνει ότι εγώ ξέρω ότι θα πάμε στο 55. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτή είναι η παρατήρηση αυτών των ημερών. Mm-hmm. Το σενάριο του 40%, θυμίζω στην εκπομπή σας, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτό είχαμε μπροστά μας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να εκφράσουμε μια αισιοδοξία για τα πράγματα που είναι καλύτερα. Κύριε Πρόεδρε, στο λιανικό εμπόριο τζιράρει ο κόσμος γενικότερα. Τι γίνεται? Το λέω αυτό γιατί βλέπω εγώ τα μαγαζιά ανοιχτά, μέτρα προστασίας, αλλά δεν βλέπω μεγάλη κίνηση. Δεν ξέρω τώρα οι πτώσεις αυτές που ήρθαν νωρίτερα να βοήθησαν. Κοιτάξτε τι σημαίνει. Ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο έχει αυξηθεί, αλλά όχι οριζόντια. Θα έλεγα μεγάλο μέρος συνεχίζουν να παίρνουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Στα πολυκαταστήματα εγώ βλέπω πανικό από κόσμο. Τώρα στις γειτονιές δεν ξέρω τι γίνεται. Κοιτάξτε, και εξηγώ πάλι. Από τη στιγμή κατά την οποία το λιανεμπόριο δεν βοηθήθηκε, και νομίζω είναι απλά, αυτοί όλοι στο λιανεμπόριο χρωστάγαν στους κοντρέμπορους, είτε ανοιχτές επιταγές, είτε είχαν ανοιχτό λογαριασμό, δεν είχαν τα εμπορεύματα, αλλά ήταν μείον, θα έλεγα, στον ανταγωνισμό. Με αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος του τζίρου που παλιότερα πήγαινε στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, πήγε στις μεγάλες. Άρα, αν το δούμε συνολικά, υπάρχει αύξηση στο λιανεμπόριο, αλλά δεν είναι κατανεμημένο με τον ίδιο τρόπο όπως στο παρελθόν. Αυτό νομίζω συμβαίνει και το ξέρουμε. Το οποίο όλοι. Το Σεπτέμβριο θα φέρει λουκέτα, έτσι, χωρίς να είμαστε εμείς απεσιόδοξοι να θέλουμε κάτι τέτοιο. Απλώς λέμε τη μεγάλη εικόνα. Είμαι 100% σαφής. Εάν δεν γίνει κούρεμα ιδιωτικού χρέους, τότε θεωρώ δεδομένα, το έχω πει πολλές φορές, ότι θα μιλήσουμε για πάνω από 200.000 λουκέτα. Αισιοδοξώ ότι η κυβέρνηση θα δει ότι πρέπει να κάνει κάτι για τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν τα μνημόνια. Έχουν τεράστια μείωση του τζίρου που φτάνει και 60-70% στην πανδημία. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν μέτρα, τότε παραλαμβάνω, μιλάμε για τη μία στις τέσσερις επιχειρήσεις. Όπως και έρευνα που κάναμε το έδειξε, δεν θα καταφέρει να επιβιώσει. Μάλιστα. Πρόεδρε, επειδή εγώ τον ακούω, τον κωδικό αυτό δείχνει.
που έγινε πρόωρα και με τα προβλήματα που νομίζω μακάρι να αποδεχτούν. Τώρα, επειδή εγώ τον ακούω με προσοχή, γιατί πάντα στην αρχή οι δηλώσεις του ξεσηκώνουν θόρυβο, αλλά μετά δικαιώνεται σχεδόν σε όλες. Και αναφέρομαι στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν σκέψεις ανεμβολίαστε να μην παίρνω στο λιανικό εμπόριο. Έχετε τέτοιες πληροφορίες, έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις, είναι υπαρκτό το θέμα ή όχι? Όλες αυτές τις μέρες πρέπει να σας πω ότι είναι το θέμα συζήτησης που υπάρχει. Η κυβέρνηση πιέζει να εμβολιαστεί ο κόσμος. Χρησιμοποιεί το λόγο πρόεδρο της επιχειρήσης, ειδικά της εστίασης, για να επιβάλλει τον εμβολιασμό, στον οποίο είμαι σαφής. Είμαι υπέρ και μάλιστα είμαι υπέρ του καθολικού εμβολιασμού. Αλλά αυτή τη στιγμή το όχημα είναι οι επιχειρήσεις. Ξεκινάμε από την εστίαση, όπου νομίζω ότι το COVID-free, όταν κάποιος έχει έναν εμβολίο, εργαζόμενο δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι είδαμε τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό, δηλαδή υποχρεωτικότητα στο εμβολιάριο υγείας να υπάρχει ο εμβολιασμένος, και αυτό θα σας έλεγα ότι το επιθυμεί και ο εργοδότης. Αυτό λέτε για, αυτό το πρώτο θέμα που είχε real τώρα. Ότι στο εμβολιάριο δηλαδή να μπει και το εμβόλιο για τον κορονοϊό από το Σεπτέμβριο. Συμφωνούμε. Αυτό... Δεν υπήρχε άλλος τρόπος αντίδρασης του εργοδότη απέναντι στο εργαζόμενο. Θα μπορούσε να έχει πάρα πολλά προβλήματα για να φτάσει την επιχείρησή του. Πώς θα φαινόταν στον πελάτη ένα κατάστημα να λέγεται COVID-free, το άλλο δεν μπορεί να το γράψει. Ο ανταγωνισμός ήταν αθέμητος. Άρα το έχετε συμφωνήσει αυτό, λέτε, Πρόεδρε. Ασφαλώς και συμφωνώ. Όπως και στο θέμα του λιανεμπορίου, εξηγώ ότι χρησιμοποιούνται επιχειρήσεις στο να μην μπαίνουν μέσα οι ανεμβολίαστοι, το οποίο είναι ακόμα πιο σκληρό. Όμως την εστίαση ήταν μονόδρομος. Γιατί ουσιαστικά ο πελάτης που θα κάτσει σε ένα μαγαζί να φάει, θα είναι στον εσωτερικό χώρο. Αυτό το θέμα θα το είχε, το πρώτο που θα ζήταγε όταν έπαιρνε στην πόρτα, θα ήταν αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι η κυβέρνηση έπραξε αυτό που ζήτησαν ουσιαστικά και η Ομοσπονδία των Επιχειρήσεων Εστίασης. Η αλήθεια είναι ότι η ΓΕΣΕΒΕ και ο κύριος Καβαθάς, θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες, το έχουν ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Βέβαια στην κυβέρνηση το συζητάνε, αλλά δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα. Το αντιλαμβάνεστε, είναι καλοκαίρι, είναι νησί, δουλεύει η τουριστική περίοδος, να δουν από Σεπτέμβριο τι θα γίνει. Και βέβαια, σας διακόπτω. Βασίλη μου, είναι κομβικό ότι θέλουν να δουν τι θα γίνει και με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, δηλαδή ως 15-16 Αυγούστου. Θέλουν να δουν πού βρίσκονται τα ποσοστά. Όχι μόνο εκεί που έχει ανακοινωθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα. Είναι μια κρίσιμη μάζα για να ανοίξουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν έχει πατήσει ακόμα το κουμπί. Αν μπορώ να σας πω το εξής. Ο εμβολιασμός είναι τρόπος επιβίωσης και της κοινωνίας και της οικονομίας. Κοιτάξτε, ένα νέο lockdown με περιοριστικά μέτρα θα διέλυαν την οικονομία, θα την κατέστρεφαν. Άρα ουσιαστικά, ξαναλέω, η κυβέρνηση πιέζει γι' αυτό. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, θα επεκταθεί το μέτρο παντού, ώστε να πιεστούν οι ανεμβολίαστοι να κάνουν το εμβόλιο. Όμως σας λέω, ότι εμείς εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις, ασφαλώς και επιθυμούμε αυτό να λήξει, γιατί κάθε περιορισμός, ή δεν θέλω να σκέφτομαι κάτι περίπτωση lockdown, θα ήταν δρόμος χωρίς επιστροφή για την οικονομία της χώρας. Για να βάλουμε, θέλουμε να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα. Δεν φεύγετε, θα μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, πάντως, κύριε Πρόεδρε, το θεωρείτε όχι αναπόφευκτο, όχι μη γεννόμενο από ό,τι καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι, κύριε Σκουρή, δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση lockdown. Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης. Η λογική αυτή είναι. Ό,τι και να... Η λογική ήταν και γιατί ότι δεν κλείνουμε ποτέ και θα εμβολιασμένοι δεν είναι. Και στην Μύκονο είδατε τι έγινε και τώρα λέμε η Μύκονος είναι πιλότος και για τα άλλα νησιά κλπ. Συνεπώς, να μην έρθει η ώρα. Γιατί άμα έρθει η ώρα, άλλο τίποτα δεν κάνεις. Κύριε Σκουρή, ξέρετε καλά από την εμπειρία σας, λεφτά δεν υπάρχουν άλλα για lockdown. Πέρα το ότι δεν το αντέχει η οικονομία. Άρα η γνώμη μου είναι ότι θα πιεστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε καλοκαίρι, ζέστη. Το πάει σιγά-σιγά. Θεωρώ το φθινόπωρο. Θα παίξει κλιμάκωση για τον εμβολιασμό. Γιατί νομίζω ακούσατε και από τον Υπουργό που αναφέρατε ότι χρήματα άλλα για τέτοια μέτρα δεν υπάρχουν. Γιατί η οικονομία θέλει να πάει μπροστά. Χρειάζονται χρήματα για άλλους σκοπούς. Πάμε να βάλω. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που λέει ο κ. Χότζογλου. Νομίζω ότι έχει απόλυτα δίκιο. Να το ξέρουμε όλοι, ένας κλάδος ο οποίος δεν είναι παράλογο να πούμε ότι έχει ουσιαστικά πληρώσει την ύφη σε όλη την περίοδο της κρίσης, λέει αλήθεια. Δεν πήραν χρήματα όλη αυτή την περίοδο. Και αυτοί και οι αντίστοιχες επιχειρήσεις. Σας θυμίζω, όπως έχω πει παλιότερα, το 20% των επιχειρήσεων εστίασης δεν άνοιξε σε όλη τη χώρα και τώρα το καλοκαίρι, εξαιτίας ακριβώς ότι δεν υπήρχε άλλα χρήματα, δεν είχε άλλη δυνατότητα. Έχει απόλυτο δίκιο ότι το θυμάμαι. Χάσαμε για λίγο τον κύριο Χατζηδοσίου, τον έχουμε. Η εξής παρενέργεια. Ένα μεγάλο μέρος κουράστηκε να περιμένει, έχει φύγει από τον κλάδο και συμβαίνει το παράλογο σε μια περίοδο με μεγάλη ανεργία να οι επιχειρήσεις εστίας δραστούν προσωπικό και να μην το βρίσκουν. Ήταν και αποτέλεσμα αυτής της κρίσης που ανέφερε ο κύριος Χατζηδοσίου. Αν μου θέλετε να πείτε, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεσή σας. Για πείτε μας. Έλεγα ότι αυτό που λέει ο κύριος Χότζογλου είναι αλήθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι οι επιχειρήσεις όλες αυτές τις εστίασεις ζητάνε προσωπικό, δεν υπάρχει, για τους λόγους που ανέφερε, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν αλλάξει δουλειά, κάποιοι έχουν πάει και αυτό μέσα έχουν αλλάξει δουλειά κάποιοι.
Ναι, ακριβώς γιατί κουραστήκανε, γιατί πραγματικά ήταν τεράστιο το διάστημα, αλλά δεν μπορούμε να λέμε, υπάρχει πρόβλημα. Σας λέω ότι πήγα στην Κέρκυρα, πήγα στην Κρήτη, πήγα στη Ρόδο και το πρόβλημα αυτό ήταν παντού, δεν ήταν μόνο σε μια περιοχή. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο μέχρι να πάμε και στο επόμενο θέμα της εκπομπής, πάμε να κάνουμε ένα σχόλιο για τον κατώτατο μισθό. Και να ξεκινήσουμε από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, εσείς, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον οι οργανώσεις σας, τουλάχιστον για φέτος, θέλατε ή μηδέν ή ακόμα και αυτή τη μικρή αύξηση. Γιατί αυτό? Κοιτάξτε, δεν θα το έλεγα αυτό. Εμείς, σαν επιμελητήριο, έχουμε πει από το παρελθόν ότι οι επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, έχουν συμμάχους εργαζόμενους και θέλουμε αξιοπρεπείς μισθούς. Ασφαλώς και η περίοδος δεν είναι καλή. Θέλω να πω όμως ότι το 2% δεν ήταν μια αξιοπία άρμοζε αυτή την περίοδο στους εργαζόμενους. Αν τελικά υπάρχει αυτή η ανάπτυξη, θα πρέπει, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν πιο μεγάλοι μισθοί. Θυμίζω ότι εμείς μιλάγαμε για μισθό 750 ευρώ. Βεβαίως αυτή την περίοδο θα έλεγα κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό με την κρίση που υπάρχει. Όμως είναι ώρα κάποια στιγμή να μιλήσουμε στη χώρα μας για μισθούς Ευρώπης. Γιατί στην Ευρώπη, ξέρετε, που οι μισθοί είναι υψηλότεροι, δεν σημαίνει ότι η οικονομία έχει καταστραφεί ή οι μικρομεσαίες είναι σε χειρότερο επίπεδο από το δικό μας. Σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι νομίζω συμβολικά το έκανε η κυβέρνηση. Το ποσοστό είναι αστείο, το 2%, θεωρώντας ότι ανοίγει αυτό το κομμάτι για το μέλλον. Έτσι τουλάχιστον το είδαμε εμείς ως επιμελητήριο. Αυτό δεν είναι για φέτος αυτή η αύξηση. Αυτή η αύξηση είναι για του χρόνου. Από το 1η Γενάρη. Είναι από την 1η Γενάρη. Και επίσης, αν έχουμε 3,5% αύξηση φέτος και έχουμε 4,5% αύξηση του ΑΕΠ του χρόνου, που θα δοθεί το 2%, δηλαδή τα 13 ευρώ μεικτό το μήνα, καταλαβαίνετε αυτή την ανάπτυξη ποιος θα την ωφεληθεί, ρε παιδιά? Συμφωνώ. Είπατε δύο θέματα διαφορετικά, επιτρέψτε μου. Απολύτως συνδεδεμένα. Είμαστε υπέρ το κατώτατος μισθός να πάει στα 750 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά την ανάπτυξη, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτή η ανάπτυξη ποιος την πήρε? Το είπα προηγουμένως. Από αυτή την ανάπτυξη κερδισμένες είναι οι μεγάλες πολυεθνικές. Έτσι, βλέπουμε και κλάδους οι οποίες ουσιαστικά έχουν εξαφανιστεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το έχουν ξαναπεί ηλεκτρονικά, κομπιούτερ και πολύ άλλη του λιανικού εμπορίου. Άρα, μην μιλάμε για αυτή την αύξηση του ΑΕΠ. Πρέπει να δούμε αυτή η αύξηση, πώς θα πω, κοιμάται και ποιος πήρε τη μερίδα του λέοντος. Σύμφωνα, έχετε δίκιο σε αυτό. Το μεγάλο θέμα, επιτρέψτε μου, είναι ας σωθούν οι μικρομεσαίες και ας έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από του χρόνου, που είναι το μεγάλο στοίχημα, το φθινόπωρο που το ονομάζουμε το μαύρο φθινόπωρο, και μετά συζητάμε για αυτό το ΑΕΠ που πήγε, την αύξηση του ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή, στην αύξηση του ΑΕΠ, σας λέω ότι οι μόνοι που δεν έχουν κερδίσει είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα σας θυμίζω πολύ σύντομα ότι ο Biden είπε στην Αμερική το περιβόητο ότι 1 τρισεκατομμύριο παραπάνω κερδίσαν οι πολυεθνικές. Το ίδιο έγινε και στην Ευρώπη. Το ίδιο, ξέρετε, έγινε και στην Ελλάδα. Τηρούμε των αναλογιών. Ένα μικρό μέρος μεγάλων πολυεθνικών πήρε τη μερίδα του λέοντος. Άρα το αύξησε το ΑΕΠ, αλλά από ποιον? Ποιος κέρδισε αυτή την αύξηση? Το ίδιο ακριβώς λέμε. Μάλιστα, κύριε Σχότζογλου, καλό είναι και οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες και εσείς όλοι να σκύψετε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Με ανθρώπους που έχουν ανάγκες και είναι χρόνια συντάξιμα τα οποία τα έχουν δουλέψει. Δεν τους τα χαρίζει κάποιος. Ασφαλώς. Και νομίζω ότι μια επιχείρηση, ξέρετε, όταν είχε ένα πρόβλημα, θα αποζημίωνε τους πελάτες της, γιατί ακριβώς δεν έφταιγε ο πελάτης. Εδώ στα ζητήματα που υπήρχαν προηγουμένως, λύσεις υπάρχουν, το που τα λέμε, τα οποία χρειάζεται να θες να τις δώσεις τις λύσεις. Αλλά νομίζω ότι που ο κ. Τσουκαλάς προσθέτει κάτι άλλο. Όσο προσωπικό και να πάρει ο ΕΦΚΑ, εάν δεν πάρει τα απαραίτητα συστήματα, μηχανογραφικά και τηλεφωνικά κέντρα, δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Ξέρουμε καλά, σύγχρονη εποχή δεν λύνεται με αύξηση μόνο του προσωπικού, αλλά έχοντας και τα αναγκαία εργαλεία. Αυτό νομίζω ότι έχουν δει, δεν προλαβαίνουν να το οργανώσουν και όλα αυτά επιτρέψουν να έκαναν. Σε δύο εβδομάδες, να πούμε, θα αναλάβει ο Πιερακάκης. Αυτό πιστεύω ότι θα πάμε σε μια τέτοια λύση. Σίγουρα, λύση, σίγουρα. Δηλαδή, πάει και ο διευθυντής το έχει. Δύο εβδομάδες, νομίζω το πολύ τρεις. Είναι προφάσεις εν αμαρτίες, δηλαδή δεν πήραν τα μέτρα αυτό το διάστημα. Τα μέτρα κάθε φορά μεγάλωνε, διοργανώνονταν το πρόβλημα και σήμερα λέμε φταίει το προσωπικό. Το προσωπικό πάντα είναι ένα μέρος του προβλήματος και θα έλεγα πολύ μικρό σήμερα με τεχνολογία. Το κυριότερο θέμα είναι η τεχνολογία που δεν έχει ο ΕΦΚΑ, όπως δεν έχει μεγάλο μέρος του δημοσίου. Αξίζει τον κόπο να σας πω, στις πολύ σπουδαίες πρέπει να πούμε αλλαγές που κάνει ο κ. Πιερακάκης, το θέμα της δικαιοσύνης που αποτελεί το 80% των θεμάτων είτε της επιχειρηματικότητας της κοινωνίας δεν πρόκειται να τελειώσει πριν το 2024. Και το οποίο άπτεται της επιχειρηματικότητας, της καθημερινότητας των πάντων. Άρα ζούμε την πραγματικότητα ότι το κράτος για πολλά χρόνια δεν πήγε σε αυτές τις αλλαγές και σήμερα, απλά επειδή πραγματικά οι εξελίξεις μας πρόλαβαν, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που θα συνεχίσουν να υπάρχουν μέχρι να βρεθούν οι αλλαγές λύσεις, οι οποίες είναι πάντα ψηφιακές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λυθούν. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, να σας ευχαριστήσουμε. Πολύ, πρόεδρε.
Καλή συνέχεια. Και να τα πούμε μέσα στην εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά. Πάντα